Περιγόρ, Γαλλία, 1571. Πάει πια πολύ καιρό από τότε που ο παππούς του έκανε περιουσία ως έμπορος ρέγγας και αγόρασε αυτό το κάστρο στο Περιγόρ. Αργότερα, ο πατέρας του υπηρέτησε ως στρατιώτης στην Ιταλία και χάρη στην επαφή του με τους ουμανιστές, αποφάσισε να κάνει τον γιο του σοφό. Τώρα, ο Μισελ Εκέμ, γιος του Πιέρ και εγγονός του Ραμόν Εκέμ, βάζει τέλος σε μια λαμπρή σταδιοδρομία στα νομικά και σε 12 χρόνια ως βουλευτής στο Μπορντό και αποσύρεται στο οικογενειακό κάστρο του Μοντέν. Ο Μισελ μόλις συμπλήρωσε τα 38 του χρόνια και τούτη του φαίνεται μια καλή στιγμή για να αλλάζει ζωή. Πάνε πια περισσότερα από δύο που έθαψε τον πατέρα του και τους τελευταίους μήνες, τριγυρίζοντας μόνο στη βιβλιοθήκη, η ανάμνησή του τον κατατρέχει όσο ποτέ. Λίγο αφότου γεννήθηκε ο Μισελ, ο πατέρας του θέλησε το παιδί να γνωρίσει καλά όσους θα είχαν ανάγκη στο μέλλον τη βοήθειά του και τον έστειλε να περάσει τα 3 πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας στο καλύβι κάποιων πανφτωχών χωρικών. Ύστερα, του παρήχε έναν δάσκαλο τον οποίο διέταξε να μιλά στο παιδί μόνο στα λατινικά, αφού ήταν επιθυμία του να μάθει τη γλώσσα των κλασικών σαν ζωντανή γλώσσα και να μορφωθεί σε αυτήν ακόμα και πριν μάθει τη δική του. Προσέλαβε επίσης έναν μουσικό που μαζί με τον δάσκαλό του τον συνόδευε παντού κουβαλώντας χαμογελαστός το μικρό του κλειδοκύμβαλο. Σαν έφτασε η στιγμή, τον έστειλε να σπουδάσει νομικά στην Τουλούζη και μόλις πριν από 2 χρόνια πέθανε χωρίς τη χαρά να δει τον γιο του να ολοκληρώνει με επιτυχία τη μετάφραση της Θεολογία Naturalis του Ραϊμούντο Ζαπούντε που ο ίδιος του είχε αναθέσει. Τώρα, ο Μισελ Δε Μοντέν, πραγματικός σοφός πλέον, αναρωτιέται για την αληθινή έννοια της γνώσης. Όλα αυτά τα χρόνια γνώρισε πολλούς, τους οποίους η γνώση τους έκανε ακόμη πιο υπερφύαλους και ματαιόδοξους, αν όχι πιο διεστραμμένους. Σοφοί με παραφουσκωμένη μνήμη και κενή κρίση. Σοφοί που περιφέρονται ευθραφείς, με κοιλιές γεμάτες από μια τροφή που ποτέ δεν χώνεψαν και που διόλου δεν έθρεψε το σώμα τους. Σοφοί που με γνώμονα τη σχολαστική και το δόγμα προωθούν τη διχόνοια και τον σκοταδισμό. Σοφοί που δεν συμπεριφέρονται ως τέτοιοι, ούτε προς τους εαυτούς τους. Ο Μοντέν είναι τώρα ένας άνδρας που έχει για γνώρισμα την ταπεινοφροσύνη και την αμφιβολία. Έχει θέσει ως στόχο να αφιερώσει την ενέργεια και τον χρόνο του σε έναν σκοπό που θεωρεί ότι αρμόζει σε όποιον απολαμβάνει την γνώση και τον οποίο ονομάζει απλώς δοκίμια. Να δοκιμάζει μία ανάγνωση του κόσμου μέσα από τη δική του κρίση. Να εξασκείται σε μία ανοιχτή διαμφισβήτηση που θα τον οδηγήσει στους λόγους για τους οποίους προτιμά μία συμπεριφορά από μία άλλη και που θα τον κάνει να συνειδητοποιήσει ότι αυτοί οι λόγοι δεν είναι κάτι το υπερβατικό, αλλά κάτι το σύμφυτο στον άνθρωπο. Να βρει εν τέλει μία ηθική στάση την οποία μονάχα εκείνος οφείλει να αιτιολογήσει. Αντιμέτωπος με μία λευκή σελίδα, ο Μισελ Δε Μοντέν αναρωτιέται τώρα ποιος είναι καλύτερος σοφός και όχι περισσότερος σοφός. Ποιον έκανε η γνώση καλύτερο. Και στην προσπάθειά του να απαντήσει αυτό το ερώτημα, θυμάται χειρονομίες και λέξεις από τον αγαπημένο του Πλούταρχο, τον Πλάτωνα, τον Αρίστονα από τη Χίο, τον Χίλωνα, τον Λακεδαιμόνιο, τον Ξενοφόντα, τον Αγισίλαο, τον Σοκράτη. Και ακόμη έναν σπάνιο στίχο που πριέσωσε από τη Λήθη ως το Βέος. «Όσου δεν η μάθησης, ειν μήνους πάρει. Η μάθηση δεν είναι τίποτα αν δεν προκόβει συνάμα και το πνεύμα».